Στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος τόσο των αυτοδιοικητικών όσο και των φορέων αλλά και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ένταξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Μυτιλήνη-Λίμνο-Σαμοθράκη στη λίστα των νέων επιδοτούμενων δρομολογίων που προκηρύχθηκαν μέσω δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα Ιούνιος με Σεπτέμβριο του 2018, με τη διαγωνιστική διαδικασία να διεξάγεται το Δεκέμβριο. Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί και κατά την επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού στην Αλεξανδρούπολη την 3η 14 Νοεμβρίου. Καταφέραμε λοιπόν να πείσουμε τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Κουρουμπλή, με τον οποίο μίλησα προχθές το βράδυ και θα είναι στο γραφείο μου στις, την Τρίτη, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, και βέβαια σας καλώ και εσάς να έρθετε να τον υποδεχτούμε μαζί. Να τον ευχαριστήσουμε για τη γραμμή την οποία έχει βάλει στο σύστημα των Δημοπρασιών για την σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης, Λίμνου και Μυτιλήνης, αλλά και να τον πιέσουμε μαζί και με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, όπως συνοηθήκαμε, ότι η γραμμή αυτή για να πετύχει και να έχει δυναμική ουσιαστική πρέπει να λειτουργήσει όλο τον χρόνο. Δεν μας φτάνουν οι 3 μήνες. Είναι μια αρχή καλή ως έναρξη απόφασης, αλλά δεν δέχομαι ότι πρέπει να λειτουργήσει για 3 μήνες τον πρώτο χρόνο, να δούμε πώς θα πάει και μετά βλέπουμε. Γιατί αυτού του είδους οι γραμμές, οι συνδέσεις, για να αποδειχθεί ότι είναι θετικές, έχουν θετικό πρόσημο και ότι λειτουργούν υπέρ των αγορών και της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να λειτουργήσουν από την αρχή σωστά. Και για να λειτουργήσουν από την αρχή σωστά χρειάζεται τουλάχιστον τους 6 μήνες του χειμώνα και του φθινόπωρου να λειτουργήσουν με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, και τους 6 μήνες του καλοκαιριού της Άνοιξης να λειτουργήσουν με 2 δρομολόγια τη βδομάδα, ώστε να μην νιώθει ο επιβάτης τουρίστας ότι είναι δεσμευμένος να καθίσει μια ολόκληρη βδομάδα μέχρι να έρθει το επόμενο πλοίο. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση που αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη στις διασυνδεόμενες περιοχές και να συμβάλλει δραστικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη που εξέδωσε το Υπουργείο, το πλοίο θα έχει την υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης χωρίς την καταβολή μισθώματος. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης διατύπωσε το αίτημα για την μετατροπή της σύνδεσης σε μόνιμη, αναφερόμενος παράλληλα και στο ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Σαμοθράκης. Η σωστή ανάπτυξη δεν έρχεται με τέτοιου είδους μικρές συμπτύξεις, αλλά έρχεται με δυναμικές οι οποίες οφείλονται να υπάρχουν από υπουργεία, από την κεντρική σκηνή, σε μια Ελλάδα όπως αυτή εδώ στην Θράκη και ιδιαίτερα στον Εύρο, η οποία είναι παραμελημένη εδώ και 40 χρόνια πραγματικά από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, και βέβαια δυστυχώς αυτή είναι εποδός την οποία τη λέμε κάθε φορά σε οποιαδήποτε διεκδίκηση έτοιμα ή και ακόμα όταν υλοποιείται κάτι, γιατί δεν μπορείς να αποστασιοποιηθείς από την ανάγκη να το λες, μια και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης σκοπεύει να θέσει στον Υπουργό Ναυτιλίας και το ζήτημα της δημιουργίας Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Σημειώνεται ότι η δημιουργία της σχολής αποτελεί πάγιο αίτημα των αυτοδιοικητικών, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πως θα ικανοποιηθεί, αφού στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την 1η Νοεμβρίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για το εν λόγω ζήτημα. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το υδάτινο και ταυτόχρονα συνοριακό σημείο, στο οποίο επενδύουμε όλοι όταν μιλάμε για εντάσεις με την γείτονα χώρα και με τις μιλιταριστικές της τάσεις, υπάρχει ανάγκη να γίνει εδώ η Λιμενική Ακαδημία για να έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμιακό γεγονός ως μόνο του καταρχήν και μετά ως εκπαιδευμένο ή υποεκπαίδευση, γιατί έχουμε ανάγκη από ανθρώπους εδώ για να φυλάξουμε αυτά τα σύνορα τα οποία κεματωμένα είναι και τα κρατάμε έτσι ως κόρη εφθαλμού με όλες αυτές τις ισορροπίες και όλες εκείνες τις ξενικές δυνάμεις οι οποίες είτε βρίσκονται έξω είτε βρίσκονται μέσα και προσπαθούν να διαταράξουν αυτές τις ισορροπίες. Άρα λοιπόν οφείλει η κεντρική σκηνή, οφείλει η κεντρική κυβέρνηση να δημιουργήσει εδώ στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, τη Λιμενική Ακαδημία, και δεν σταματάμε να διεκδικούμε αυτό το δίκαιο αίτημά μας, το οποίο πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί. Δεν σας κρύβω ότι όπως και στους προηγούμενους και στον κύριο Κουρουμπλή θα είναι η 3η φορά διαζώσεις που θα του βάλω το θέμα της Λιμενικής Ακαδημίας. Επιτέλους κάποια στιγμή τουλάχιστον δεν θα κουραστούν να μας ακούν για να υλοποιήσουν κάτι που όφυλαν εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνουν, προκειμένου από το 2002.